ασχολείται το απόψινό τελευταίο μέρος της έρευνας της Μάρας Ζαχαρέα και της Μαρίας Καρχυλάκη για τις προοπτικές και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ο εξάκης δισεκατομμυριωστός κάτοικος της γης βρήκε τα χαρακτηριστικά του στο πρόσωπο του γιού της Φατίμα και του Γιασμίνο Μέβιτς, κάτοικων του Σαράγεβο. Το μωρό ελπίδα της ανθρωπότητας, όπως το απεκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΑΝΑΝ, γεννήθηκε 2,5 μήνες πριν από την αλλαγή της χιλιετίας, τη 10η ημέρα του Οκτώβρη, την ίδια όμως 69.000 μωρά σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι στα επόμενα 20 χρόνια ο πληθυσμός της γης θα είναι περίπου 8 δις. Μάλλον θα είναι περισσότερο από 8 δις. Εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Και ο προβληματισμός που υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους τώρα είναι εάν η γη σήμερα, ο πλανήτης με τους σπόρους που έχει, μπορεί να υποβαστάξει όλο αυτόν τον πληθυσμό. Δεν θα μπορούσε να είναι το πλανήτη. Στην κατηγορία του κακού σεναρίου μπορεί να βάλει αρρώστιες, επιδημίες, κακή διατροφή και βεβαίως πολέμους. Αιθιοπία, Νοέμβρη 1999. Το διπορικό από την αποστολή των Ελλήνων Γιατρών του Κόσμου κινηματογραφεί η νοσηλεύτρια Στεφανία Γιαταγάνα. Η εμπειρία της αντανακλά με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τις εκτιμήσεις των ειδικών για το εγγύς μέλλον. Όπως πηγαίνω τα πάντα, ήταν ότι ενώ ανεβαίναμε δεν βλέπαμε κανένα αυτοκίνητο, μόνο στρατιωτικά, γιατί λόγω του πολέμου με την Ερυθρέα ανεβαίναν οι στρατιώτες πάνω και τα καμιόνια για να τους πάνε βοήθεια. Και βλέπαμε που και που μερικά έτσι σπιτάκια, τα οποία η διέστησή μας μας έλεγε ότι είναι σπιτάκια και ότι κάποιος μένει. Δεν φαίνεται ότι είναι παράγκες σαν να είναι καταλυλημένες. Και κόβαμε αριστερά ή δεξιά ανάλογα με το αυτοκίνητο και βγαίνανε από το πουθενά εκατοντάδες άνθρωποι και το μόνο που θέλανε ήταν ένα ποτήρι νερό ή μια κρέμα. Εμείς δίναμε γάλα και κάτι και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν δει ποτέ ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή τους δίναμε ένα κουτάκι γάλα και νομίζανε ότι ήταν ενάρκοι. Το AIDS θερίζει στην Αιθιοπία. Μόνο στην Αντίς Αμπέμπα πεθαίνουν καθημερινά 50 άνθρωποι. Όπως θερίζουν και η φυματίωση, η χολέρα, ο τύφος, η ψώρα. Οι πολίτες της χωρίς τους νομάδες φτάνουν τα 62 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος της γης είναι καλλιεργημένο. Όμως ο υπερπληθυσμός δημιουργεί έλλειμμα τροφής. Αυτές τις ανάγκες τις ξέρει πολύ καλά ο Ζακ Λουιντί. Ακτιβιστής των γιατρών του κόσμου, είναι πολίτης μιας αφρικανικής χώρας με σκληρή μοίρα. Του Κονγκό, του Ζαΐρ, όπως ήταν το όνομά της μέχρι πρόσφατα. Le Congo c'est un bon pays qui a une grande partie de la conservation de la nature de l'Afrique. Je peux vous dire seulement que 47% de la forêt de toute l'Afrique se trouve au Congo. Moi je suis toujours optimiste, même si pour cet enfant qui naît au village, d'avoir une bonne vie dans l'avenir. Mais tant que les politiciens et tous les Congolais en général ne se mettent pas d'accord sur certaines choses, je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour cet enfant, mais il faut toujours espérer. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Η άλλη όψη του νομίσματος ακούει στο όνομα Φύση. Well, certainly we're moving towards stabilization. Stabilization will occur whether we do it as a result of Homo sapien activity or whether we let nature do it for us, and nature's never been very kind. Εμείς ονομάζουμε μουσική.